την εκδήλωσή μας χαιρετίζει ο Υφυπουργός Μεταφορών κ. Μιχάλης Παπαδόπουλος, ο οποίος λόγω υποχρεώσεων δεν μπορεί να είναι μαζί μας. Με ιδιαίτερη χαρά, έπειτα από 3 χρόνια απουσίας λόγω της πανδημίας COVID, σας καλωσορίζουμε στην σημερινή ημερίδα με θέματα την ενδοοικογενειακή βία και το τράφικινγκ, δύο παγκόσμια κοινωνικά φαινόμενα που λαμβάνουν χώρα και στην ελληνική επικράτεια. Θα παρακαλέσω για έναν σύντομο χαιρετισμό να ανέβει στο βήμα ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητρόπολης Φλωρίνης, πατέρας Νικηφόρος. Μου σχόλησε πολλά πρόσωπα, αγαπητοί μας εδώ, τα οποία δεν μπορούν να προσφέρουν τους φίλους. Αγαπητοί μου αδερφοί, όλοι και διάκονται της υγείας, του πόνου, του ανθρώπινου πόνου. Μεταφέρω την αρκετά της ευχές του Μητροπολίτου μας, πατρός του Μητροπολίτου, σε όλους μας. Και εύχομαι για την επιτυχία του τόσο σημαντικού θέματος που θα διεξέρχεται σήμερα εδώ. Μια μνήμη θα πω από το χωριό 1960 και ακούγαμε σχεδόν κάθε μέρα ότι ο Τάδε λιανίζει στο ξύλο τη γυναίκα του. Τώρα παιδιά εμείς βέβαια, κομμάτι παιδιά, και απορούσαμε πως ένας άντρας, δεν πρέπει να το βάλει σχεδόν, σκοτώνει τη γυναίκα του στο ξύλο. Απορούσαμε. Βέβαια, σήμερα είναι το γεγονός ότι την ώρα που κάνουμε αυτό το θέμα εδώ, το βαρύ θέμα, την ίδια ώρα κάπου κάποιες γυναίκες είτε πουλούνται, είτε αγοράζονται, είτε ξυλοδέρνονται, είτε υποφέρουν. Όχι μία και δυο και πέντε και δέκα, συνεχώς αδελφοί μου, γίνεται αυτό το φρικτό πράγμα. Θα έλεγα να καλούσατε τον Άγιο Παΐσιο σήμερα εδώ, να πω στο χέρι του, και να διώξει το δαιμόνιο αυτό. Είναι δαιμόνιο αυτό το οποίο συνδέει μέσα στα σπίτια, μπροστά είναι τα παιδάκια και ένας μάγκας και αρχίμαγκας ο άντρας τσαλακώνει τη γυναίκα, τη μάνα των παιδιών στο ξύλο. Βαρύ πράγμα. Δαιμόνιο βαρύ αδελφοί μου είναι αυτό εδώ. Και χρειάζεται Άγιο να πλώσει το χεράκι του και να δώσει τη γιατριά.